ίδια μέρα, ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου εξέδωσε λόγο μιλώντας για νομιμοποίηση αφύσικων συνυπάρξεων. Η οικογένεια δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά η σχέση ενός άνδρα που δίνει το γένος με μία γυναίκα που αυξάνει το γένος ώστε να μπορεί να υπάρχει συνέχεια του γένους. Θέλω να δικαιολογήσω την ύπαρξη του χριστουγεννιάτικου στολισμού στο προάβλιο με την Φάτνη και εντός του ναού. Είναι μια πράξη αντίδρασης στο επικείμενο προσψήφιση νομοσχέδιο της κυβερνήσεως, το οποίο πάει να νομιμοποιήσει αφύσικες συνυπάρξεις. Έλληνες βουλευτές, μη φτύσετε μέσα στην κολυμβήθρα σας. Μην αποβάλλετε την ιδιότητά σας ως χριστιανών ορθοδόξων με μία ψήφο. Ποιος το ρώτησε το παιδί αν θέλει να είναι συνέχεια δύο μαντράχαλων ή δύο μέγερων? Ο ίδιος που το ρώτησε αν θέλει να βαπτιστεί, αλλά τέλος πάντων είναι αστεία τώρα αυτά τα πράγματα. Και είναι μαζί θα ήθελα μας. Την, ναι, την απάντηση, είναι αλήθεια. Ναι, να τους καλημερίσουμε. Βεβαίως. Καλημέρα και στον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου και στον κύριο Άνδραλη, να το τονίσω σωστά, Χαράλαμπο, από την αιστεία πατερικών μελετών. Καλημέρα και στους δύο. Είναι λίγο άβολη η θέση μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα. Δεν ξέρω, βρίσκω λίγο πολύ ακραία τα λόγια σας, αυτά που μόλις ακούσαμε, αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Με όλο το σεβασμό, είναι λόγια αγάπης αυτά. Απευθύνεστε σε μένα ή στον κύριο Άνδραλη? Σε εσάς, σε εσάς, γιατί μόλις σε εσάς... Για την εχθεσινή γιορτή του. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, όλα τα καλά. Σε εσάς απευθύνομαι, γιατί μόλις τελείωσε το βίντεο, είδαμε κάποια λόγια που είπατε. Λοιπόν, από το γραφείο του Βρυφανοπιακού Σταθμού του Ναού της Αγίας Μαρίνης έχετε τον χαιρετισμό μου και εσείς, αγαπητή Σοφία, και οι συνεργάτες σας μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Τα λόγια αυτά είναι λόγια αγάπης, πραγματικά λόγια αγάπης. Γιατί όποιος μας αγαπάει μας κάνει και κλαίμε. Η αλήθεια προκαλεί πολλές φορές στεναχώρια όταν την ακούμε. Αν έχουμε επιλέξει να μην είμαστε με την πλευρά της αλήθειας. Ποιος καθορίζει την αλήθεια αυτή? Ποιος είναι αυτός? Η αλήθεια είναι μοναδική, δεν μπορεί να έχει δύο όψεις. Και η οποία καθορίζεται από ποιον? Ποιος αισθάνεται ότι είναι αυτός που μπορεί να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο έτσι? Δηλαδή, ποιος είναι ο Θεός και μέσα από ένα ανθρώπινο στόμα μπορεί να έχει αυτή τη δικαιοδοσία να μιλάει για έναν άνθρωπο έτσι? Έχετε εσείς αισθάνεστε ότι έχετε αυτή τη δικαιοδοσία? Για ποιον άνθρωπο μιλήσαμε έτσι? Εγώ άκουσα πριν από λίγο, για αυτά τα λόγια αναφέρομαι, δεν ξέρω ποιες είναι οι γενικές σας απόψεις. Που απευθύνονται στους Έλληνες. Μέγερες, οι μέγερες ποιες είναι? Και δύο μαντράχαλοι έτσι με έναν υποτιμητικό τρόπο. Άσχετα από το ποιες είναι οι θέσεις. Ο χρόνος ο τηλεοπτικός δεν μου επιτρέπει να σας κάνω μάθημα, αλλά μέγερα είναι μία από τις τρεις ερημίες, η οποία ήταν η θεότητα εκείνη, η οποία αφορούσε την πιστότητα στο γάμο, τη ζήλια και τον φθόνο. Και ο μαντράχαλος ποιος ήταν? Μαντράχαλος είναι το ξύλο το οποίο βάζουμε στην πόρτα του μαντριού. Έχει διχάλα για να κρεμάμε απάνω εκεί ό,τι χρειάζεται για το μαντρί. Άρα μιλάγατε για δύο ξύλα. Μάλιστα. Α, ωραία. Δεν καταλάβαμε αυτό. Πέραν από την... Εντάξει, αυτό είναι θέμα γνώσεων. Έτσι, το να μην ξέρουμε ελληνικά είναι ένα ελληνικά πρόβλημα. Ελληνικά δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε κοινή λογική. Πέρα από την Νέα Δημοκρατία του 1970. Ελληνικά μπορεί να μην ξέρουμε. Όχι, γιατί μας λέει ο κύριος ότι δεν ξέρουμε ελληνικά. Αλλά πέρα από την ετυμολογική ανάλυση ή σημειολογική ανάλυση μιας λέξης, καταλαβαίνουμε ότι αυτές τις λέξεις έχουν ένα αρνητικό πρόσημο, έχουν ένα ειρωνικό πρόσημο και όταν το ακούμε όχι, από έναν άνθρωπο μέσα... Έχουν απολύτως πρόσημο αγάπης, αγαπητή Σοφία. Α, εντάξει. Είναι η αίσθηση που πρέπει να δοθεί σε εκείνο το παιδί που πρέπει να προφυλαχθεί από το κακό. Και πώς προφυλάσσεται αυτό το όταν παιδί? Θέλει να το όταν κλείνεται την πόρτα προφυλάσσεται? Ποια πόρτα? Της εκκλησίας, της πίστης μας. Σε ποιον? Στο παιδί.
Ποιο παιδί κλείσανε την πόρτα. Τα παιδιά των ομόφυλων οικογενειών, πατέρα Σεραφείμ. Θα μη φτύνετε, να μην φτύσουν μέσα στην κολυμπήθρα σας. Στους βουλευτές απευθύνεται. Ναι, αλλά για να... Αν δηλαδή βαφτιστούν τα παιδιά, είναι σαν αυτήν. Όχι, μην μπερδεύετε τα πράγματα. Πατέρα Σεραφείμ, θεωρείτε, με συγχωρείτε, πατέρα Σεραφείμ, καλείτε τους βουλευτές. Μισό λεπτό. Την ψήφο των βουλευτών. Εκείνοι θα χτίσουν την κολυμπήθρα. Θεωρείτε ότι όσοι βουλευτές δηλαδή ψηφίσουν αρνούνται την πίστη τους. Και βάζοντας τον εαυτό τους εκτός εκκλησίας. Ενώ τα παιδιά είναι εντός εκκλησίας. Τα παιδιά γίνονται εντός εκκλησίας με το βάπτισμα, όπως όλοι μας, όταν έχουμε την Κυριακή συμφωνία. Δηλαδή, ο Χριστός τι είπε? Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και βαπτίσατε. Πρώτα πρέπει να προηγείται η κατήχηση και μετά η βάπτιση. Όν είπε ο βαπτισμός, γιατί το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε απαιδεία. Δεν γνωρίζουμε γιατί επευλήθηκε στην Εκκλησία. Σήμερα ο νηπιοβαπτισμός γίνεται για να έχουμε το πανηγυράκι που αφορά το έξω από την Εκκλησία και μετά το μυστήριο. Και με αυτή την λογική και την αίσθηση δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ουσία της υπόθεσης του μυστηρίου. Όχι για όλους. Το μυστήριο του βαπτίσματος γίνεται για τα νήπια εφόσον ο πατέρας και η μητέρα έχουν επιλέξει να είναι οι ίδιοι μέλη της Εκκλησίας και θέλουν και το παιδί τους να είναι συμμέτοχο σε αυτήν την επιλογή. Μια ομόφυλη οικογένεια δεν μπορεί να είναι μέλος της Εκκλησίας. Πατέρα Σεραφή, μια ομόφυλη οικογένεια δεν μπορεί να είναι μέλος οι γονείς της Εκκλησίας και να πιστεύουν. Μια ομόφυλη οικογένεια φυσικά και μπορεί, γιατί ομόφυλη είναι να είναι ένας άντρας και μια γυναίκα από την ίδια φυλή. Βάσκη, ξέρω εγώ. Ομοφυλόφιλη. Όχι, δεν είναι αυτό. Η φυλή λοιπόν, είναι... μια ομοφυλόφιλη οικογένεια. Έτσι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, γιατί η οικογένεια είναι εκεί που υπάρχει σπίτι και γένος. Καμία ομοφυλόφιλη οικογένεια... Ένας ομοφυλόφιλος μπορεί να είναι στην Εκκλησία. Ένας ομοφυλόφιλος μπορεί να είναι στην Εκκλησία. Η ελληνική πολιτεία λάθος. Ένας ομοφυλόφιλος μπορεί να είναι στην Εκκλησία, να είναι ένας ιερέας. Μπορεί. Κάθε αμαρτωλός μπορεί να είναι στην Εκκλησία. Ενώ τα παιδιά δεν μπορούν. Είναι επιλογή αμαρτίας. Ενώ τα παιδιά δεν μπορούν. Ο ληστής, η πόρνη, ενώ τα παιδιά δεν μπορούν. Όλοι έχουμε θέση. Ενώ τα παιδιά δεν έχουν. Τώρα εδώ εξισώνεται το ληστή με τον ομοφυλόφιλο. Παίζουμε με ό,τι δεν πρέπει να παίζουμε. Εσείς παίζετε απλά με τις λέξεις. Εγώ μιλάω για την ουσία. Οι συναισθηματισμοί, αγαπητή μου Σοφία, για να χρησιμοποιώ το βαπτιστικό σας όνομα, μιας και μιλάμε για βάπτιση. Με τιμάτε. Λοιπόν, δεν χωράνε στην πίστη. Δεν είναι η Εκκλησία ένας φορέας αγαπουλίστικος, αγκαλίτες, αρκουδάκια και φυλάκια. Η Εκκλησία έχει τις αρχές, οι οποίες στηρίζονται πάνω στη διδασκαλία του Χριστού, του Ευαγγελίου, και αυτές δεν μπορούν να κόβονται και να ράβονται στα μέτρα του καθενός μας. Γι' αυτό έκανα και την τελευταία ερώτηση. Η οποία είναι... Εάν, όταν ένα παιδί, γιατί μιλάμε για παιδιά στην ουσία του και λέει η Εκκλησία, λέτε εσείς, όχι η Εκκλησία, αλλά και η Εκκλησία μέσα από την επιστολή πριν από λίγες μέρες καταλάβαμε ότι δεν θα επιτρέψει να γίνονται βαπτίσεις των σωστά. παιδιών. Έχει εκφράσει άποψη ο Αρχιεπίσκοπος, δεν έχει λάβει η Εκκλησία της Ελλάδος σχετική απόφαση. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει αποφασίσει σχετικά η Εκκλησία της Ελλάδος. Κύριος το θέτει σωστά. Οι γνώμες κάποιων εκκλησιαστικών ανδρών είναι αυτές. Εσείς θα βαφτίσετε στην ενορία σας, πατέρα Σεραφείμ, παιδιά από ομοφυλόφιλη οικογένεια. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Εσείς στην ενορία σας, στην Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως, θα βαπτίσετε παιδιά τα οποία θα ανήκουν σε μια ομοφυλόφιλη οικογένεια σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί αυτή τη βδομάδα? Το ερώτημά σας δεν είναι σωστά τοποθετημένο, γιατί στην Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που θα πει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφόσον αυτή τη στιγμή δεν έχει... Δεν το απαγορεύει τώρα. Δεν το απαγορεύει τώρα. Όχι. Εφόσον δεν το απαγορεύει τώρα, εάν τεθεί τώρα το θέμα, πιθανώς να γίνει ένα βάπτισμα. Όπως έχουν γίνει κάποια βαπτίσματα τέτοιων καταστάσεων συνυπάρξεων ανθρώπων. Πατέρα Σεραφείμ. Αλλά... θα πρέπει να βάλουμε τη χρήση της ορολογίας σωστά, έτσι.
δεν μπορεί να υπάρχει ομοφιλόφιλη οικογένεια. Πατέρα, οικογένεια χωρίς να δημιουργεί γένος δεν υπάρχει. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Τι είναι αυτό που λέτε τώρα? Αυτό είναι στο δικό σας... Δηλαδή μια γυναίκα η οποία δεν μπορεί να κάνει ένα παιδί και ένας άνδρας ο οποίος δεν μπορεί να κάνει ένα παιδί? Δεν είναι οικογένεια, είναι... Κοιτάξτε να δείτε. Η λέξη, η ορολογία τοποθετείται με την δημιουργία γένους. Το να μην μπορεί από κάποιες λάθος επιλογές της μια γυναίκα ή ένας άντρας να μην κάνουν από παιδί. Από επιλογές. Ή κάποια ασθένεια. Επειδή δεν μπορεί. Επειδή η πολυχρησία των γεννητικών οργάνων θα καταστρέψει. Και όταν στα 40, στα 50 θέλει κάποιος να γίνει γονιός, φυσικά δεν μπορεί. Καλά, μπορεί να συμβεί και σε νεαρότερες ηλικίες, πατέρα Σεραφείμ. Μην μπορεί κάποιος. Να υπάρχουν λόγοι υγείας. Αν η οικογένεια δηλαδή, η οικογένεια... μια ελληνική ταινία που έπεσε πάνω στην καρέκλα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Εκεί λοιπόν ήρθε η αγάπη των ανθρώπων και έφτιαξε την υιοθεσία. Ένα ορφανό, ένα παιδί πολέμου. Αν μου επιτρέπετε, η υιοθεσία δεν είναι γιατί υπάρχει αγάπη. Η υιοθεσία είναι γιατί πρέπει να υπάρχει αγάπη. Όχι, πρέπει να υπάρχει αγάπη προς το παιδί. Δηλαδή, εγώ βλέπω λίγο μέσα από το λόγο σας που είναι και τόσο, μιλάτε τόσο ωραία ελληνικά, αλλά λίγο νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω το βάρος της αγάπης που πέφτει. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που πολύ αυθόρμητα λέτε, ότι σκέφτεστε το ζευγάρι που θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί, δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία και εσείς, μέσα από τη δική σας θέση, θα πρέπει να σκέφτεστε το παιδί το οποίο έχει ανάγκη από μια οικογένεια και αγάπη, σωστά? Ακριβώς λοιπόν αυτό το παιδί σκέφτονται όσοι λένε ότι δεν θα το βαφτίσουμε. Γιατί το σκέφτονται? Όταν οι γονείς του έχουν επιλέξει, γονείς εισαγωγικά, να κάνουν πολιτικό γάμο. Εγώ, αν ήμουνα η αποφασιστική πράξη, δεν θα βάπτιζα ούτε τα παιδιά του πολιτικού γάμου. Γιατί εκείνοι που έχουν κάνει πολιτικό γάμο αρνούνται το βάπτισμά τους. Βγαίνουν εκτός εκκλησίας. Μου κάνει εντύπωση που είστε. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Είστε αρνητικός και στη βάφτιση μετά από πολιτικό γάμο, είναι αυτές οι απόψεις σας. Προσωπικά, ναι, προσωπικά. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Είναι η άποψή σας. Απλώς μου κάνει εντύπωση. Θέλω να σας κάνω λίγο μια ερώτηση. Ωραία, μην πάμε σε αυτό. Είναι η άποψή σας. Έχει ξεπεραστεί όμως αυτό το κομμάτι, καλός ή κακός, σχετικά με το πολιτικό γάμο. Θα ξεπεραστεί και αυτό, γιατί το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί. Ακούω την άποψή σας και τη σέβομαι. Απλώς μου κάνει εντύπωση πώς ένας άνθρωπος, ένας ιερέας, μπορεί να είναι τόσο απόλυτος με ζωές άλλων και να κοιμάται τόσο ήσυχος για το ποια είναι η καθημερινότητά του. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς. Τυχαίνει να είστε σήμερα εσείς καλεσμένος. Για όλους αυτούς που κονούν το δάχτυλο και είναι τόσο απόλυτοι ότι πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει έτσι, η αγάπη είναι έτσι από εδώ μέχρι εκεί. Okay. Πρέπει να είσαι έτσι, έτσι, έτσι για να σε αγαπάς, για να αγαπάς το παιδί, για να μπεις μέσα στην εκκλησία, για να βαφτιστείς. Δηλαδή, προσπαθώ πραγματικά να σκεφτώ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο, τόσο τέλειοι και τόσο κοντά στο Θεό. Δεν θα απαντήσω εγώ για τον πατέρα Σεραφείμ. Δεν είναι προσωπική ερώτηση. Η ζωή, γενικά, και η ζωή είναι απόλυτη. Εγώ φοβάμαι να είμαι απόλυτη. Αλλά και η ζωή η ίδια είναι απόλυτη. Σε ανθρώπινο επίπεδο μπορείς να είσαι απόλυτος. Ποιος είναι αυτός που είναι απόλυτος? Θέλω να σου πω ότι η ζωή η ίδια είναι απόλυτη. Οι κανόνες της ζωής είναι απόλυτοι. Και η ίδια η αγάπη πρέπει να είναι πολλές φορές απόλυτη. Το μόνο απόλυτο είναι ότι πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά και να μην βάζουμε, να μην οριοθετούμε και να μην κοιτάμε κανόνες. Το μόνο απόλυτο αυτό. Αυτό δεν θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα. Όχι, Σοφία μου, αυτό είναι επικίνδυνο που λέτε. Το να αγαπάμε να τα παιδιά. Να μην κοιτάμε κανόνες σημαίνει να αφήσουμε τα παιδιά να βάλουν το δάχτυλο στην πρίζα. Τους κανόνες εννοώ. Είναι κανόνα ασφάλεια το να λέτε εσείς ότι οι γονείς είναι αυτοί που δεν είναι γονείς αυτοί που δεν γεννούν. Αυτό είναι επικίνδυνο, αλλά τέλος πάντων. Και αυτοί που υιοθετούν γονείς. Στην οικογένεια αναφέρθηκε. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα στην τηλεόραση να φέρετε τις υποθέσεις εκεί που σας αρέσουν. Όμως, θα πρέπει κάποια στιγμή να βάζετε την θέση σας στο σημείο το οποίο είναι η λογική. Η δική σας λογική. Που θέλετε να πάτε. Ο καθένας έχει τη δική του λογική. Δεν σας είπα εγώ αυτό το πράγμα και δεν εννοούσα αυτό το πράγμα που εσείς προβάλλετε. Δεν γνωρίζω το όνομά σας και συγγνώμη γι' αυτό. Δεν πειράζει. Ο κύριος Κωνσταντάρας, ο Λάμπρος. Μακριά από την τηλεόραση και δεν έχω γνώσεις. Μάλιστα, αγαπητή Σοφία, όταν είπα εδώ στη διευθύντη ότι θα συνδεθούμε μαζί σας, ίσως να μην έχω ξαναδεί κάποια φορά την εκπομπή σας, η διευθύντρια του σταθμού, η Βαρβάρα, ήταν ενθουσιασμένη, αναφερόμενη στο πρόσωπό σας. Τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου. Θέλω όμως να μην φεύγουμε από την πραγματική υπόθεση των πραγμάτων. Η ιστορία αυτή και η
το επίγον της υπόθεσης έχει τρόπο τον οποίο θα πρέπει να μας τον ερμηνεύσει ο κυβερνήτης. Επέλεξε να φέρει αυτό το νομοσχέδιο στην γιορτή της Μητρότητας. Από τις 15 Ιανουαρίου γιορτάζουμε την Υπαπαντή του Κυρίου. Και μέσα λοιπόν σε αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε την Υπαπαντή του Κυρίου, μπήκαμε να συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο. Η Υπαπαντή του Κυρίου είναι η Ορθόδοξη γιορτή της Μητρότητας. Φέρνει το νομοσχέδιο. Φαντάζομαι δεν υπήρχε κάποιο συσχετισμό. Έχει χτυπήσει και τους βωμούς και τις αιστείες. Φέρνει το νομοσχέδιο ο κυβερνήτης μία μέρα μετά την εορτή των Αγίων Ακύλα και Πρισκύλη, που είναι οι προστάτες της συζυγίας. 13 του μηνός η Εκκλησία μας με απόφαση του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Πρέπει να σας διακόψω. Έτσι, τιμά πρέπει να σας διακόψω, θα περάσουμε σε ένα έκτακτο δελτίο.